Περνάμε να δούμε τώρα την Τζένιφερ Κολίνο από την Ισπανία. Η ομάδα της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γρανάδας είχε πάρει την πέμπτη θέση. Η Τζένιφερ Κολίνο πρωτοεμφανίστηκε το 2001 στη Μαδρίτη και ήταν πολύ καλή. Έχει δύσκολα προγράμματα που κυριαρχούν η δύναμη και η ταχύτητα. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Ισπανία είναι ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης δεν τα πήγε καλά. Πήρε την 10η θέση. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει το παρόν στην Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες με μία μόνο αθλήτρια και είναι η πραγματικά μεγάλη μάχη που γίνεται ανάμεσα στην Κολίνο και την Αλμουντένα Σιρτοστάδο. Αυτή την πολύ μεγάλη αθλήτρια που στα 24 της χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται, να δίνει το παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις. Από την Ισπανία στο πρόγραμμά της με τις Κορίνες. Μια και αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και στην πρόκριση που έδινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, να πούμε ότι οι ομάδες που πήραν μέχρι και την πέμπτη θέση έχουν δικαίωμα συμμετοχής τον Αύγουστο στην Ολυμπιάδα της Αθήνας με δύο αθλήτρες και αυτές είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία. Από εκεί και πέρα 10 χώρες θα αγωνιστούν με μία αθλήτρια και είναι το Καζακστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Αζερμπαϊτζάν, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Κίνα, η Τσεχία, η Ιαπωνία.